Καλημέρα παιδιά, μέσα Φεβρουαρίου, πάλι θεωρείται πρόωρη άλλοδο της δρομής σας για να αρχίσει το αυγό της. Εδώ πέρα έχουμε ένα βλάκιο που έχει γεμίσει από κάτω, έχει μαυρίσει ο τόπος. Θα κάνουμε και μια υποβρύχια λήψη. Μίλησα με φίλους ιχθυολόγους και με φίλους άλλους παλιότερους συναδέλφους εδώ στη λίμνη Ψαράδες, όπου τους εξήγησα αυτό που είχε γίνει το χειμώνα με τη δρομίτσα, την πρωτοχρονιά, παραμονή πρωτοχρονιάς, και μου είπαν ότι η εξήγηση που δώσαν είναι ότι αυτό το φαινόμενο έχει ξαναγίνει μια φορά ακόμα, έχει γίνει αρκετές φορές ακόμα, αλλά είναι σπάνιο φαινόμενο, όταν το νερό μέσα στη λεκάνη της λίμνης φτάσει σε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τότε η δρομίτσα μου λέει ψάχνει να βρει νερό που να πηγάζει μέσα από τη γη, γιατί το νερό που πηγάζει μέσα από τη γη είναι πιο θερμό, επομένως μπαίνουν μέσα στο νερό για να ζεσταθούν αυτό. Τώρα δεν θέλω να κινδυνολογώ, γιατί ακούω κάτι στη τηλεόραση εκεί πέρα για την Κίνα ότι έχει μία επιδημία με ένα είδος ιού όπου ανήκει στην οικογένεια των κοροναϊών, από ό,τι άκουσα και από ό,τι πήρε λίγο τα αυτή μου. Το μόνο που θέλω να πω είναι ο Θεός να φυλάει παιδιά, γιατί όταν εξελίσσεται ένας ιός και εξελίσσεται με τέτοιο ρυθμό και δεν υπάρχει κάποιο εμβόλιο, κάποιο αντίδοτο, έχουμε προβλήματα τότε. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι στην Κίνα, αλλά ακούστηκαν και κρούσματα στη διπλανή χώρα, την Ιαπωνία, και βέβαια δεν θέλω να κινδυνολογώ, είναι νωρίς ακόμα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τα αφήνουμε όσο έχει. Απλά το αναφέρω γιατί ακούγεται στις τηλεοράσεις, όχι τίποτα άλλο. Από κάτω, παιδιά, γίνεται χαμός από τη δρομίτσα εδώ πέρα. Βλέπω το αυλάκι έχει γεμίσει. Και θα βάλουμε να κάνουμε και μία υποβρύχια λήψη, γιατί τα νερά είναι πεντακάθαρα. Πάμε.
Είδαμε και άλλα κλωβί παιδιά εκεί πέρα. Κάποιο αντόχη φέρεται. Εντάξει, δεν τα πειράζουμε τα ξένα πράγματα. Είδαμε και τα ψαράκια εκεί πως ανεβαίνουν πάνω. Η δρομίτσα όταν είναι να έχει στα αυγό της παιδιά, ενώ το χειμώνα που την πιάσαμε ήταν λίγο το δέρμα της. Τα λέπια δηλαδή ήταν ευθεία και κολλημένα πάνω στο σώμα της και λίγο. Το ψάρι σαν ψάρι. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται σαγρέ. Όταν είναι η εποχή να έχει στα αυγό είναι σαγρέ το δέρμα της. Γίνεται πολύ άγριο, πολύ τραχή δέρμα. Αυτό είναι ένδειξη ότι είναι έτοιμη να τριφτεί στα χόρτα και στις πέτρες για να φύγει το αυγό. Βγάλαμε και κάποιες λήψεις μέσα υποβρύχιες, να δείτε πώς είναι τα δρομητσάκια όταν ανεβαίνουν. Ενδεχομένως άπιασε και το κλουβί η κάμερα. Μέσα Μαρτίου είναι οι όψιμες. Οι πρώιμες παιδιά είναι τώρα. Ξεκινάνε τώρα οι πρώιμες. Αν και αυτές δηλαδή θεωρούνται πρώιμες τώρα ακόμα, γιατί είναι Φλεβάρης ακόμα και δεν είναι καλά καλά η εποχή τους. Ναι μεν είναι, εμφανίζονται δρομητσάκια αυτή την εποχή, αλλά όχι όπως είναι μέσα Μάρτη, ξέρω εγώ. Αυτά είχα να πω στους φίλους του ψαρέματος. Μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου ή like στα βίντεο που σας αρέσουν. Να είστε όλοι καλά. Να διαβάζετε τις περιγραφές και τα σχόλια των βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σας, γεια σας.